Το μεσημέρι της Δευτέρας πραγματοποιούνται τα εγγένεια στο Χιτά Βλαχέρνας, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων μίλησε στον RTV για τη λειτουργία. Παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών Αθανάσιου Νάκου πραγματοποιούνται τη Δευτέρα τα εγγένεια του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη Βλαχέρνα της Άρτας. Θα έχουμε τα εγγένεια του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, ένα έργο το οποίο έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Στις 10.30 το πρωί ο κύριος Νάκος θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση για την διαχείριση των απορριμμάτων όλης της Ηπείρου. Στη συνέχεια στις 1 η ώρα θα έχουμε τα εγγένεια πάνω στη Βλαχέρνα στο χώρο υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, πολύπλοκο θα έλεγα, και χρειάζεται προσέγγιση, σωστή προσέγγιση και μεθοδικότητα. Όσον αφορά για τη σωστή του διαχείριση, αυτή θα έλεγα επιτυχάνεται με τη συνεργασία δημοτών και δήμων οι οποίοι διαχειρίζονται τα απορρίμματα. Όσον αφορά το συνολικό ποσό, να σας τα πω έτσι αναλυτικά για να έχει καλύτερη εικόνα και οι τηλεθεατές. Περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ ήταν οι βελτιωτικές παρεμβάσεις στο χώρο εκεί πέρα. Περίπου 800.000 ευρώ τα μηχανήματα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του. 250.000 ευρώ ήταν η εξωτερική οδοποιία. Περίπου 192.000 ήταν η μεταφορά του έργου, το μεταφορά του ρεύματος και κάτι άλλα μικροποσά, δηλαδή το σύνολό τους φτάνει γύρω στα 5,5-6 εκατομμύρια. Νωρίτερα ο κύριος Νάκος θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στην οποία θα παραστούν οι πρόεδροι των ΤΕΔΚ της Περιφέρειας Ηπείρου και οι πρόεδροι των Συνδέσμων Διαχείρισης Απορριμμάτων.